Έπρεπε να σας παρουσιάσω έτσι. Δεν θα έπρεπε να πω ότι έχω προσκεκλημένο τον κύριο Χαράλα Μπορασιά. Αυτό δεν είναι το πραγματικό όνομα. Πραγματικά. Ρασιάς. Έτσι λέγομαι. Χαράλαμπος Ρασιάς. Και είναι ένα όνομα το οποίο θα κρατούσα, διότι το αγαπώ και το τιμώ. Μα είναι και ωραίο όνομα. Είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή είναι έβηχο όνομα. Θέλω να πω ότι θα μπορούσατε κάλλιστα να έχετε κάνει την ίδια καριέρα, την ίδια μεγάλη και πετυχημένη διαδρομή με αυτό το όνομα. Απλά ο πατέρας μου δεν ήθελε να κρατήσω το όνομα αυτό. Μου το είχε δηλώσει κατηγορηματικά, γιατί ήθελε να πιστεύει ότι συνεχίζοντας τις σπουδές μου στην ιατρική, τις οποίες και έκανα, αλλά με μεγάλη έτσι, παράταση, θα γίνω τελικά γιατρός και θα σταματήσω αυτό το παιδιάστικο όνειρο που ήταν να γίνω καλλιτέχνης, ηθοποιός, συγγραφέας κλπ. Και απαγόρευσε τη χρήση του ονόματός του για καλλιτεχνικούς σκοπούς δηλαδή. Εντελώς. Αυτό είναι τρομερό. Ήταν πολύ σκληρό εκείνη την εποχή, διότι οι πρώτοι άνθρωποι που θέλεις να σε πιστέψουν και να σου κάνουν support είναι οι γονείς σου. Και ειδικά φαντάζομαι για ένα νέο αγόρι, ο πατέρας είναι ο πρώτος άνθρωπος του οποίου την έγκριση, την αποδοχή επιδιώκει. Εγώ είχα πάντα πάρα πολύ στενή σχέση με τη μητέρα μου, ότι είναι μια πολύ έντονη προσωπικότητα και επηρέασε καταλυτικά τη ζωή μου και την επηρεάζει ακόμα. Αλλά πρέπει να πω ότι συνειδητοποιώ με τα χρόνια και με την έλλειψή του μέσα στα χρόνια ότι του είχα πάντα μια φοβερή αδυναμία.